Είναι το βιβλίο του προφήτου Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα 14 και εδάφιο 1. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον τον Θεό σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Λάβετε με θεαυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον, είπατε προς Αυτόν. Αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητη ημάς ευμενός και θέλουμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλαιών ημών. Ο Ασσούρ δεν θέλει μας σώσει, δεν θέλουμε αναβεί εφήπους και δεν θέλουμε νηπή πλέον προς τον έργο των χειρών ημών, είστε θεοί ημών. Διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω ιατρεύσει την αποστασία αυτών, θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο Θεός μου απεστράφει από αυτού. Θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ, ως κρίνον, θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τα ρίζας αυτού ως δέντρον του Λιβάνου. Κυκλάδι αυτού θέλω συνεξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και η οσμή αυτού ως του Λιβάνου. Θέλω συνεπιστρέψει και καθίσει υπό την σκιάν αυτού. Θέλω συναναζήσει ως σίτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ίνος Λιβάνου. Ο Ιφραήμ θέλει πει, τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδώλων. Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι εις αυτόν ως ελάτη ευθαλής, απ' εμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει τα αυτά και συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά. Διότι ευθεία είναι εωδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θέλουσι περιπατεί εν αυτές, οι δε παραβάτε θέλουσι πέσει εν αυτές. Αμήν. Αναρωτιέται ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, ποιος είναι σοφός από το λαό μου, από τα παιδιά μου, όπου μπορεί να καταλάβει αυτά τα οποία κηρύττω, και ποιος είναι ο συνετός που θα γνωρίσει και θα ζήσει αυτά τα οποία υπόσχομαι. Διότι η οδή του Κυρίου είναι ευθεία. Και όλοι περπατούν, ο λαός του Θεού, στους οδούς του Κυρίου, αλλά οι δίκαιοι περπατάνε καταλαβαίνοντας και απολαμβάνοντας τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού. Οι παραβάτε, οι άνομοι περπατούν, δεν καταλαβαίνουν και πέφτουν εν αυτές. Υπάρχουν λοιπόν μέσα στο λαό του Θεού αυτοί που περπατούν τα ευθεία οδούς του Κυρίου προς ευλογία, οικοδομή και δόξα, και υπάρχουν και οι άνομοι που δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν έχουν τη σοφία αυτή και δεν μπορούν να γνωρίσουν και δεν μπορούν να ζήσουν, γι' αυτό και πέφτουνε. Και ο Θεός εξηγεί, ερμηνεύει και αποκαλύπτει. Ισραήλ, λαέ του Θεού, επίστρεψον εις Κύριον τον Θεό σου, γιατί έπεσες για την ανομία σου. Δεν θέλει ο Θεός να πέφτουμε, αλλά θέλει να περπατάμε από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Έπεσες όμως. Έπεσες γιατί ανόμησες. Έπεσες γιατί δεν στάθηκες όπως θα έπρεπε στο Λόγο του Θεού. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι το αποτέλεσμα και δεν είναι η αιτία. Η γενουσιουργός αιτία. Και ο Θεός θέλει να μας φανερώσει την αιτία μέσα από το Λόγο του, που ο άνθρωπος του Θεού εν τέλει θα πέσει για την ανομία του. Αλλά τι είναι αυτό που τον οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις? Πώς και ξεπέφτει, πώς και πέφτει, πώς και ενώ περπατάει στα σοδούς του Θεού τα ευθείας σκοντάφτει και πέφτει. Και ο Θεός δεν θέλει να πέφτουμε,
Αλλά και αν πέσουμε, να σηκωθούμε. Αλλά για να σηκωθούμε πρέπει να κατανοήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας οδήγησε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα σωδούς του Θεού, μέσα στην παρουσία του Θεού, τι είναι αυτό που μας οδήγησε σε πτώση. Ποια είναι η αιτία που πέφτει ο άνθρωπος του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Θεού, μέσα στην παρουσία του Θεού. Και εξηγεί με λεπτομέρεια, θα μπορούσα να πω, ο Θεός την αιτία, τη βασική αιτία της πτώσης του λαού του Θεού. Πρέπει να επιστρέψετε. Γι' αυτό λάβετε λόγους και σταθείτε μπροστά στο Θεό και απορρίψτε αυτό το οποίο σας οδήγησε στην πτώση. Πιστεύατε κάποια στιγμή, εμπιστευθήκατε ότι ο Ασσύριος θα σας σώσει. Κάποια στιγμή εμπιστευθήκατε τις δυνάμεις σας, τους ύπους σας, τις ικανότητές σας, τη δουλειά σας, τα υπάρχοντά σας. Κάποια στιγμή εμπιστευθήκατε το έργο των χειρών σας και δημιουργήσατε δικούς σας θεούς, είδωλα, τα οποία δεν είναι ανάγκη να είναι θρησκευτικά, αλλά πάσης φύσεως είδωλα πάνω στα οποία στηρίξατε τη ζωή σας. Και έτσι βρεθήκατε χωρίς να το καταλάβετε από την κατάσταση των ευλογημένων στην κατάσταση των επικατάρατων, για τους οποίους ο Λόγος του Θεού λέει ότι επικατάρατος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει σε άνθρωπο, ενώ ευλογημένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στον Κύριο και η μοναδική του ελπίδα είναι ο Θεός. Είναι λοιπόν δύο καταστάσεις που ο Θεός μας τις αποκαλύπτει και οι οποίες θα μας οδηγήσουν στην ευλογία και στη συνέχεια της ευλογίας, ή από την ευλογία στην πτώση και εν τέλει στην κατάρα. Ποια είναι η ελπίδα σου, που ελπίζεις, από πού προσμένεις τη βοήθειά σου, ποιος μπορεί να σε ελευθερώσει, ποιος μπορεί να σε σώσει, ποιος μπορεί να σε βοηθήσει, ποιος μπορεί να ανοίξει πόρτα ευλογίας στα αδιέξοδα της ζωής σου, ο Ασσύριος, ο άνθρωπος, οι δυνατότητές σου, οι δυνάμεις σου, τα άλογά σου, τα υπάρχοντά σου, οι καταθέσεις σου, τα κτήματά σου, ή τα είδωλα αυτά τα οποία μέσα στο μυαλό σου σκέφτηκες, δημιούργησες ότι είναι δυνατά να σε βοηθήσουν. Αιτία μεγάλων κακών. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, και σήμερα και πάντοτε, να σκεφτόμαστε όπως ο Δαβίδ. Κοιτάζω τα όρη και αναρωτιέμαι από πού θα έλθει η βοήθειά μου. Γιατί στη ζωή μας, και ιδιαίτερα σε καταστάσεις δύσκολες και ιδιαίτερα στους καιρούς τους κακούς των εσχάτων ημερών, ο άνθρωπος μέσα στην αδυναμία του ψάχνει να βρει βοήθεια. Και η επιλογή είναι αυτή η οποία δημιουργεί το μέλλον μας, το μέλλον σας, το μέλλον σου, και το προσωπικό και το οικογενειακό. Ποιος θα με βοηθήσει? Ο άνθρωπος εκείνος, ο σοφός, ο σπουδαίος, ο καλός, ο φίλος μου, ο κοντινός, ο μορφωμένος, που έχει ωραία χαρακτηριστικά και διακρίνω ότι μπορεί να με βοηθήσει αν θέλει, γι' αυτό τον πλησιάζω και ελπίζω σε αυτόν, είναι ο δρόμος της αποτυχίας. Ποιος θα με βοηθήσει? Τα άλογά μου,
τα υπάρχοντά μου, τα χρήματά μου. Δρόμος αποτυχίας. Ποιος θα με βοηθήσει? Ξέρω εγώ, η δουλειά μου. Έχω πολύ καλή δουλειά. Για να μην προχωρήσω σε τέλεια παράβαση λέγοντας ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Νικόλαος. Ποιος θα σε βοηθήσει? Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ότι μέσα στο Λόγο του Θεού, στην παρουσία του Θεού, υπάρχουν πνευματικοί νόμοι απαράβατοι, από τους οποίους δεν μπορούμε ούτε να ξεφύγουμε ούτε να διαφορήσουμε για αυτούς, αλλά αντιθέτως είναι ανάγκη να έχουμε τη σοφία που ζητάει ο Θεός, να εννοούμε και τη σύνεση να γνωρίζουμε για να απολαμβάνουμε. Και η σοφία είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως, και κρυμμένη μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα στο Λόγο του Θεού. Και συνετός είναι ο άνθρωπος αυτός που διοικείται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο ο Λόγος του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα μπορεί τον άνθρωπο να τον οδηγήσει στο να καταλαβαίνει πρώτον, και να γνωρίζει και να απολαμβάνει δεύτερον. Και το μεγάλο μυστικό που προσδιορίζει τον ευλογημένο άνθρωπο από εν τέλει τον καταραμένο είναι η καρδιά, η τελεία ενώπιον του Θεού, που ελπίζει μόνο στον Κύριο, μόνο στο Θεό. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου θα έλθει υπό του Κυρίου που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Αλλά επειδή η καρδιά μας είναι απατηλή πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, άρα πλανάται εύκολα, μπορεί να την πλανήσει εύκολα το φαινόμενο και τα λόγια τα οποία δεν προέρχονται από το Κύριο των δυνάμεων. Για να μην πλανηθεί θα πρέπει να βλέπει η καρδιά μας, ο άνθρωπος του Θεού, να βλέπει καθαρά όπως ο Ιησούς Χριστός, που είχε και οτίον πεπαιδευμένον για να ακούει τη φωνή του Θεού, αλλά και γλώσσα πεπαιδευμένων για να ομολογεί το θέλημα του Θεού. Μόνο με οτίον πεπαιδευμένων και γλώσσα πεπαιδευμένων ο άνθρωπος του Θεού μπορεί και να καταλαβαίνει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και να απολαμβάνει τις ένδοξες, μέγιστες και τίμιες επαγγελίες του Θεού. Γιατί αυτό που είπε ο πατέρας στον Ιησούν, τι είπε? Πήγαινε κάτω στη γη, εγκατάλειψε τα όλα, χάρινε μου και του Ευαγγελίου, τον ότον σου δώστον εις τους μαστιγούντας, τα σιαγόνα σου δώστα στους μαδίζοντάς σε, σε αυτούς που σε θα συτριχωμαδούνε, και το πρόσωπό σου μη το κρύψεις από των υβρισμών και των επτισμάτων. Μα τι είναι αυτά που μου λες? Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αυτό που σου λέει τώρα, αλλά είναι αυτό που σου υπόσχεται αργότερα. Έτσι κατάλαβε ο Ιησούς και είπε: Ιδού, έρχομαι με χαρά να κάνω το θέλημά σου, να ταπεινωθώ, να ξεφτυλιστώ, να σταυρωθώ, να πεθάνω. Γιατί? Γιατί την τρίτη μέρα θα με αναστήσεις. Γιατί? Γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως να μας παραλάβει. Γι' αυτό, αδελφοί, είχε μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή, ότι ο Θεός δεν θα αφήσει το δίκαιο εγκαταλελειμμένο, αλλά όχι την πρώτη μέρα ούτε τη δεύτερη μέρα,
την τρίτη μέρα θα τον αναστήσει, θα δώσει σε αυτόν το υπερπάν όνομα, θα τον καθίσει εν της επουρανής στα δεξιά του και θα ονομάσει αυτόν Κύριον. Αξίζει τον κόπο να απαρνηθεί τη δόξα του, να λάβει δούλου μορφή, να γίνει υπήκοος μέχρι θανάτου, ταπεινώνοντας τον εαυτό του, θανάτου δε σταυρού, επικατάρατο θάνατο. Αξίζει τον κόπο? Ναι, για τη συνέχεια. Αξίζει τον κόπο να πάψει να ελπίζει στη δόξα του, να πάψει να σκέφτεται αυτά που χάνει, γιατί έχει οτίον πεπαιδευμένο να ακούσει τη φωνή του πατέρα που του υπόσχεται αυτά που θα του χαρίσει στο τέλος. Οτίον πεπαιδευμένον και γλώσσα πεπαιδευμένου, αδερφοί. Να ακούμε καθαρά το Λόγο του Θεού, να μην βλέπουμε δια της όψεως, αλλά να βλέπουμε δια της πίστεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Εάν λοιπόν σήμερα όλοι μας σαν άνθρωποι, σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία, πάρουμε αυτή την απόφαση να πούμε καταδικάζουμε κάθε ξένη ελπίδα, και αν έχει δημιουργηθεί, που θα δημιουργείται, αυτός θα μας βοηθήσει, εκείνος θα μας βοηθήσει, ο άλλος θα μας βοηθήσει, παρακυρίου θα είναι η βοήθεια αυτή. Όχι, αδερφοί, ένας θα μας βοηθάει, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μπορεί για λίγο να φανεί ότι μας εγκατέλειψε, μπορεί να φανεί για λίγο ότι απομακρύνθηκε από μας, να μην βλέπουμε, να μην ακούμε, αλλά να ελπίζουμε και να πιστεύουμε ότι δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει πάσα στα σημέρας έως την τελεία του αιώνος. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν πάρει αυτή την απόφαση, δηλαδή δαμάσει το σώμα του και το δουλαγωγήσει, να μην βλέπει σε ανθρώπους, σε δυνάμεις, σε είδωλα, σε κατασκευάσματα, και να βλέπει μόνο στο Χριστό, και δεν μπορούμε μόνοι μας, με τη χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με τη βοήθεια του Πατέρα μας, τότε έρχεται ο Θεός και λέει εγώ θα ιατρεύσω την αποστασία σου. Αλληλούια. Εγώ θα αναλάβω τη ζωή σου. Εγώ θα εκδηλώσω μία αγάπη εγκάρδια σε σένα. Θα σ' αγαπάω εγκαρδίως. Όπως θέλω να μ' αγαπάς εσύ με όλη σου την καρδιά, έτσι θα σ' αγαπάω κι εγώ με όλη τη δική μου την καρδιά. Επειδή θα πάρουμε σήμερα αυτή την απόφαση. Αμήν. Θα πάρουμε αυτή την απόφαση σήμερα. Ό,τι και αν συμβαίνει, η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Δεν μας αφήνει, δεν μας εγκαταλείπει. Μας αγαπάει και θα εκδηλώσει και την αγάπη του. Τότε θα είμαι σε αυτόν ως δρόσος στην ανομβρία. Ανομβρία, δρόσος ο Χριστός. Ως κρίνο θέλει ανθίσει αυτός. Και επειδή θα είμαι εγώ δρόσος στην ανομβρία του, αυτός πια θα ανθίσει σαν το κρίνο. Θα εκτείνει τα ρίζας του βαθιά, ως το δέντρο του Λιβάνου, μέσα στα βάθη του Θεού, σαν το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Οι κλάδοι του θα εξαπλωθούνε, θα αυξάνεται, θα οικοδομείται. Η δόξα του θα είναι σαν τη δόξα της ελέας, καρποφόρος, ήμερη και ευλογημένο καρπό. Και η ευωδία, ευωδία Χριστού προς πάντα στους ανθρώπους. Και ο λαός του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού που πήρε αυτή την απόφαση, θα σκεφτεί πια με λύπη. Τι έκανα τόσο καιρό με τα είδωλα? Τι έκανα τόσο καιρό με τις ξένες ελπίδες? Κύριε μου, ελέησέ με. Και ο Θεός βγάζει τώρα ένα μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Και αυτό το μυστικό είναι το μήνυμα του Κυρίου. Εγώ σε άκουσα. Μα νόμιζα ότι δεν με ακούς. Σε άκουσα. Και σήμερα φωνάξουμε, αδερφοί. Όχι να είναι δυνατά.
με τη δύναμη της ψυχής μας. Εσύ είσαι η ελπίδα μου, εσύ είσαι ο σωτήρας μου. Βοήθησέ με, δεν θέλω βοήθεια από κανέναν άλλον. Μόνο από σένα θέλω βοήθεια, μόνο από σένα Κύριε. Άκουσα τη φωνή σου. Αμήν. Άκουσα τη φωνή σου. Γι' αυτό και θα τη στήσω κάπου, θα παραφυλάξω να περάσεις για να σε ευλογήσω. Όπου και αν περνάς, εγώ θα είμαι εκεί δίπλα για να σε ευλογώ. Μπορεί να περνάς από ανεφοριές, από κατηφοριές, από δυσκολίες, από απόγνωση, από αδιέξοδο. Εγώ θα είμαι εκεί για να σε ευλογήσω. Και όχι μόνο να σε ευλογήσω, όχι μόνο να σε σώσω, όχι μόνο να σε ελευθερώσω, αλλά να σου δώσω και καρπό πολύ και καλό, μέσα από το οποίο θα δοξάζεται το όνομά μου. Αμήν.